Μην με δείτε τώρα, είμαι ακόμα χάλια. Ο λαιμός μου από χθες. Αλλά είμαστε στο Uber. Στον δρόμο το Convention Center. Πάμε στο ΝΑΜ. Θα με δείτε εκεί, κάτσα να χθενιστώ λίγο. Να ανοίξει ο λεμάκος. Φτάσαμε λοιπόν στο ΝΑΜ, είμαστε στην είσοδο, μόλις πήραμε τα badges και ξεκινάμε από το show entrance. Πάμε προς τα πάνω και θα δούμε. Τι θα δούμε. Γιατί λίγοι είμαστε, αλλά ρε φίλε, γιατί τους μη είστε τους αριστερό χαιρετουμουσικούς, δεν έχετε γιατί, τίποτα. Γιατί και εσύ, όπως εγώ που είμαι αριστερόχειρας, πήρα ένα δεξιό γάλο κέματα, γιατί δεν έκανε το ίδιο, για να έχεις επιλογές. Γιατί άμα δεν παιδεύεις στο σπίτι θα πέσει να σε πλακώσει. Ήρθαμε και στους πολύ αγαπημένους μας Black Star. Έχει πάρει η Hell, πάρει για το στούντιο. Εκκληνική ενίσχυτε. Και η Hell και η Helena. Helena. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Βλάσεις Κλάστερ. Οκ, απλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο όσο πολύ φαίνεται ότι οι Metalheads είναι μουσικόφιλοι, διότι εδώ πέρα βλέπω πάρα πολλούς. Και επίσης τυφλώνομαι και από τον ήλιο και γι' αυτό με βλέπετε και έχω στραβώσει σαν το ξινόμυλο. Είναι εντυπωσιακό σε ένα convention τόσο μεγάλο, τόσο ξακουστό, πόσους έχω συναντήσει μέχρι στιγμής. Σε λίγο θα σκεφτούμε τον Gary Holt, έχουμε ένα ραντεβού με την Team Guitars, μιλήσαμε με την Black Star και θα συνεχίσουμε. Έχουμε έρθει στο χώρο, ο οποίος είναι λίγο ξεχωριστός που έχει διαλέξει η Dean Guitars για να στεγαστεί, κυρίως για την ησυχία, δηλαδή
Αν έχω αφήσει τον ήχο στο βίντεο, θα καταλάβετε ότι υπάρχει πολύ κορύπανση στο main hall. Μας έχουν φέρει πάρα πολύ καλά. Ό,τι έχουμε χρειαστεί, μας το έχουν δώσει αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Φοβεροί άνθρωποι και μόλις μας δείξανε και ένα νέο project που ετοιμάζουν, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν μας αφήνουμε να το δείξουμε, αλλά ήταν κάτι που αξίζει, ειδικά για εσάς που ασχολείστε εκτός από το metal με το blues, το jazz, το funk και έχετε απαιτήσεις πιο ξεχωριστές από το όργανό σας, είστε πιο aggressive, πιο expressive βασικά παίκτες, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ακολουθήστε την Dean Guitar στα social και θα καταλάβετε πολύ γρήγορα, του χρόνου βασικά, τι θέλω να πω. Και αυτό ή το δικό σου, το Demonator? Demonator, ξεκάθαρα. Ωραίο είναι αυτό. Μωρέ. Όχι, ναι. Θα το πάρουμε Black Friday. Βρήκα τι όργανο θα στείλω τη μικρή στο οδείο να μάθει. Ένα τυχαίο πιάνο ενός τυχαίου μουσικού. Ενός καλλιτεχνίσκου. Τέλος ξυπνήσαμε, πολύ κουραστική ημέρα η χθεσινή. Είμαστε ήδη στο αεροδρόμιο, είναι καλά ο αγαπητός μου ξάδερφος του Σπύρος που ήρθε από το ξενοδοχείο να μας πάρει. Είμαστε στο Λαξ, γυρίζουμε Μαϊάμι, θα τα πούμε εκεί όταν προσγειωθούμε, γιατί έχουμε πάλι αυτό το σπασομπαλγένιο που κάνουμε στα αεροδρόμια, από τα μπορώ καθόλου. Στρέφουμε στο Μαϊάμι έτσι ώστε αύριο μεθαύριο επιβιβαζόμαστε στο Freedom of the Seas για το 70,000 tons of metal. Metal! Με προφορά! Κάνω cut και τα λέμε. Δεν ξέρω όταν να αποφασίσω πάλι να ανοίξω την κάμερα. Επιτέλους φτάσαμε. Θέλετε να δείτε πού φτάσαμε? Βασικά, αφού είχα πει που φτάσαμε, είχα πει από χτες που θα πηγαίναμε. Στο Μαϊάμι.
είμαστε έτοιμοι. Σχεδόν βασικά πρέπει να πάμε να πάρουμε τα πράγματα που τα είχαμε αφήσει εδώ. Και το πρωί επιβιβαζόμαστε στο Freedom of the Seas για το 70,000 tons of metal. Εν τω μεταξύ είμαστε, ξέρω, εδώ πέρα είμαστε σε μια γειτονιά στο Μαϊάμι, είναι με παραθαλάσσια. Λίγο δεν ξέρω, μπορεί ας πούμε και θάλασσα να μου ξεβράσει κανένα πτώμα. Καλά, για τη ζέστη δεν το συζητάω, είναι καύσωνας στην Ομόνοια μαζί με λίγδα. Μετά από μέρες, λίγο κανονικό φαΐ. Βέβαια, socializing με τα κινητά, αλλά εντάξει. Κι εγώ με το κινητό είμαι στην τελική, θα μου πεις. Η Χέλ εδώ θα παραπονιέται ότι δεν την βάζω στο βίντεο, αλλά τώρα είναι στο βίντεο. Και τώρα χάρηκε. Δεν έχω ξαναφάει. Θα φάω κάτι κουβανέζικο παρήγγυλα που δεν ξέρω τι είναι, αλλά. Λοιπόν, άκου λίγο. Θα πάω να κάνω ότι πνίγομαι. Έχεις το κόκκινο μπικίνι, δεν το έχεις, το έχεις από κάτω. Θα έρθεις, ε. Δεν είμαστε στο Baywatch, αλλά οκ. Okay. Και πού είμαστε? Είμαστε στο Miami Beach. Τώρα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή χιονίζει. Και εδώ πέρα είμαστε μπανάκι, Ιανουάριο μπανάκι. Σουρεάλ. Να σκεφτείς εν τω μεταξύ ότι εχθές ήμασταν Ειρηνικό, σήμερα είμαστε Ατλαντικό. Φοβερό, ε. Έχω σουρεαλιστεί που έχουμε κάνει τόσα χιλιόμετρα σε τόσο λίγο χρόνο, αλλά είναι ωραία μεταλλικά χιλιόμετρα. Λοιπόν, με τη μαγεία του μοντάζ πέρασε και το βράδυ και καταφτάνουμε στο Freedom of the Seas. Το οποίο φυσικά είναι το βιβλίο που θα περάσουμε τις επόμενες 4 μέρες για το 70,000 tons of metal. Θα λέμε να είσαι στο τρικίνιο αμπόρδι, όπου θα μας είναι μεταφέρει η μαγική, η φανταστική τεχνολογία του